Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ παρουσιάστηκε το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Επιφυλασσόμαστε για το δικό μας version του Fuego, όπου γεννάσαι. Εσυντονίστηκαν λοιπόν όλοι οι Ευρωπαίοι fans με το δελτίο μας να το δουν και τα σανίδια του ΡΙΚ αποφασίσαν ότι τούτη είναι η κατάλληλη μέρα για να κάνουμε ματσουζά. Ευκάλαν τη Βίβια στον αέρα, χωρίς να το ξέρει, και ακούαμε όλοι οι Εθνοσανίδε του Αντορίκ να μιλά. Πώς πέρασες? Κρύο πολύ. Χιόνιζε. Ναι ρε, έτσι είμαστε εμείς εκεί πάνω. Κύριε, λες, ωραία πέρασα. Κατάλαβες γιατί είμαι πιγκουίνος εδώ? Ναι. Είμαστε... Είμαι συνέχεια ανοιχτή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ και θα δούμε μαζί. Όχι, Βίβια, μου δεν είναι τώρα που ξεκίνησε. Εσύ ώρα που ξεκίνησε, απλά εσένα δεν σου το είπα. Μα πού έπαιγε η Βίβια, να τζεριάσει. Βάστε μου το ξανά. Πώς πέρασες? Κρύο πολύ. Χιόνιζε. Ναι, ρε, έτσι είμαστε εμείς εκεί πάνω. Κύριε, λες, ωραία πέρασα. Κατάλαβες γιατί είμαι πιγκουίνος εδώ? Ναι. Η Βίβια Γκανάρη είναι πιγκουίνος. Τούτον για μια δήλωση. Θα ζημάται τις νύχτες και θα θωρεί ότι είναι εντυμένη πιγκουίνος και θα λαλεί τα νέα από τον Βόρειο Πόλο μέσα από έναν Ιγκλού. Ευτυχώς το ΡΙΚ είχαν καλεσμένη την Λουπέσκου που ανέλυε τα όνειρα του κόσμου, άρα δεν θα είχε πρόβλημα να έβρει κάποιον να της τα εξηγήσει.